Sabaton. Τι πίσω, Arts Enemy. Baby Metal. Creator. Baby Metal. Cradle of Filth. ACDC. Ποτέ δεν τρελαινόμουν με τους Metallic. Creator. Slayer. Gojira. ACDC. Η Powerwolf. Ramstein. Α, μεγάλη μπάντα η Τεσόη. Yeah. Δεν είναι μεγάλη μπάντα αυτή. Η Τεξανή Oceans of Slumber είναι πραγματικά μια ανυπότακτη μπάντα. Στον ήχο τους θα βρει στοιχεία από Progressive, Doom, Death και Black Metal, ενώ δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν και ηλεκτρονικά στοιχεία, καταφέρνοντας στο τέλος να δημιουργήσουν έναν απόλυτα προσωπικό ήχο που, εντάξει, είναι αδύνατο να μην τους αναγνωρίσεις. Προσωπικά έμαθα τους Oceans of Slumber από εκείνη τη φανταστική διασκευή που είχαν κάνει στο Solitude των Candlemas, στο EP Blue που περιείχε και άλλες διασκευές σε Emperor, Pink Floyd και άλλα, και έκτοτε τους παρακολουθώ σχεδόν φανατικά. Είναι η φωνή της απίθανης πραγματικά Cammy Gilbert που βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Είναι όμως και αυτός ο φοβερός τύπος, ο Dover Beverly, που έρχεται από το extreme metal και συγκροτήματα όπως η Incest Warfare και η Necrofire, ο οποίος παίζει τύμπανα ενώ έχει κάνει και κλασικές σπουδές στο πιάνο, και όλο αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα πολύ ενδιαφέρον προϊόν με το Southern Goth στοιχείο στο φόντο να φτιάχνει την απαιτούμενη σκοτεινή ατμόσφαιρα. Where Gods Fear to Speak, λοιπόν, οι Oceans of Slumber στον πρόλογο του απόψινου TV War. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι, παρακαλώ. Λοιπόν, εντάξει ρε παιδιά, ψυχραιμία. Λοιπόν, πολλά και ωραία πράγματα έχουμε ετοιμάσει και για απόψε. Μείνετε μαζί μας για τα επόμενα 90 λεπτά. Θα μιλήσουμε για τους Metallica και τους Alcest και τους Black Sabbath και τους Sunburst και άλλους. Έχουμε ωραίο underground, επαιτίους και τις κυκλοφορίες της εβδομάδας. Λίγο αργότερα θα υποδεχτούμε τον Therthonax, τον Kavir, για να μιλήσουμε για το νέο τους άλμπουμ αλλά και την επικείμενη τους εμφάνιση. Ενώ ακόμα λίγο πιο μετά θα βγούμε από το δικό μας το στούντιο για να πάμε στο στούντιο που οι Nightstalker ετοιμάζουν το νέο τους δίσκο. Πάμε, ξεκινήσαμε λοιπόν με τους Oceans of Slumber. Έρχεται ο Kerry King και εδώ είμαστε στο TV World του Mad και του Metal Hammer φυσικά. This is Kev Bauer from Hell. This is Tony Speakman from Hell. Hello, this is the Nameless Ghoul speaking. Hi, this is Rick Wartell. I'm Corey Clark. I'm Bruce Franklin. And we are Trouble! Residue, ο Kerry King στο TV War του Manda και του Metal Hammer. Kerry King, ο οποίος βρίσκεται και στο εξώφυλλο του τρέχοντος τεύχους με μια αποκλειστική συνέντευξη και που λες, Γιάννη, ναι, έχουν περάσει 7 χρόνια και οι Samael ηχογραφούν το νέο του studio album. Πολύ ωραία είναι αυτά. Για να δούμε το αποτέλεσμα. Για πες, γενικότερα δεν τους έχω παρακολουθήσει στα τελευταία του studio album. Τι κάνουν τα παιδιά από την Ελβετία? Προσπαθούν να βρούνε τον ήχο τους για άλλη μια φορά, δηλαδή πήγανε από το black metal, αυτό που ξέρεις, το Celtic Frost λίγο πράγμα, στο λίγο πιο space, μετά το πήγαν τελείως σχεδόν electro και τώρα πάνε πάλι προς passage πράγματα στα τελευταία χρόνια. Okay. Για να δούμε τώρα. Εκτός από τους Samael, ένα άλλο συγκρότημα το οποίο ετοιμάζει το νέο του άλμπουμ αυτήν την εποχή είναι οι Αμερικάνοι Progressive Death Metalers, οι Rivers of Nile, οι οποίοι παίζουν μια πολύ ενδιαφέρουσα μουσική, έτσι έχουν και διάφορα σαξόφωνα μέσα, τα οποία δίνουν μια ατμόσφαιρα πολύ ξεχωριστή στο άλμπουμ τους. Και δεν ξέρω, Γιάννη, αν το θυμάσαι, το είχαμε σχολιάσει τότε όταν το μάθαμε, ότι λίγο καιρό μετά τον θάνατο του Λέμι, διάφοροι φίλοι του άρχισαν να λαμβάνουν ένα κουτάκι το οποίο είχε μέσα μία σφαίρα με τις τάχτες του Λέμι. Το οποίο ήταν κάτι, ρε παιδί μου, το είχε προβλέψει ο ίδιος, το ήταν μια φοβερή κίνηση, έτσι. Από τις φανταστικές ιστορίες που θα μείνουν για πάντα, αν τις λέμε έπος. Είναι διάφοροι οι οποίοι έχουν λάβει το κουτί αυτό. Είναι ο Dave Grohl, η Ντόρο Πες, ο Mike Monroe, τα μέλη των Metallica, που τι έκανε τώρα ο James ο Hetfield ο Τιτάνας. Τι έκανε? Πήγε, ανέμιξε την στάχτη που είχε στην δική του σφαίρα με μελάνι και χτύπησε ένα τατουάζ, το Ace of Spades εδώ πέρα στο δάχτυλό του. Το πήγε ένα βήμα παραπέρα δηλαδή ο Τζιμ. Ναι, δηλαδή και έχει μέσα του κάτι από το DNA του Λέμι, ρε παιδί. Ναι. Εντάξει, φαντάζομαι. Δηλαδή δεν έχω δει πιο... Νομίζω πως μέχρι τώρα μία από τις πιο προχωρημένες ενδείξεις αφοσίωσης ενός οπαδού προς μία μπάντα ήταν να κάνει το απλό πλέον, το λέμε, τατουάζ. Ναι, τώρα ναι. Νομίζω πως μπήκαμε σε άλλο επίπεδο.
Τίποτα, ναι, το πήγε σε άλλο level, τελείως άνθρωπος, μπράβο. Ωραίο. Λοιπόν, πάμε τώρα στην υπερομάδα των Sunburst, το ελληνικό Prog Power σχήμα, που 8 χρόνια μετά το Fragments of Creation επανέρχονται με το νέο τους άλμπουμ που λέγεται Manifesto. Μιλάμε για μια εξαιρετική πραγματικά δουλειά με τον Gus Drax, τον Suicidal Angel στις κιθάρες να κεντάει, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά στην μπάντα, τον Κώστα, τον Βασίλη και τον Νίκο, να βρίσκονται σε εξίσου υψηλά επίπεδα. Το Hollow Lies είναι το πρώτο single του δίσκου, πάμε να το δούμε και πίσω για τα υπόλοιπα. Αυτή λοιπόν που μόλις είδαμε ήταν η Sunburst, το πρώτο single από το νέο τους άλμπουμ, το Manifesto, το οποίο έρχεται μέσα στο καλοκαίρι. Πραγματικά εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο το prog power metal που παίζουν. Είχαμε την τύχη, τη χαρά να ακούσουμε ολόκληρο το νέο τους άλμπουμ. Έχει μέσα και πάρα πολύ ωραίες ατμόσφαιρες, είναι σχεδόν κινηματογραφικό σε κάποια σημεία. Εξαιρετική πραγματικά η Sunburst. Και που λες, Γιάννη, την εποχή αυτή η Manowar είναι εκεί στα στούντιό του στην Αμερική και επανηχογραφούν το Sign of the Hammer album. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν οι Manowar αυτό, το έχουν κάνει στο παρελθόν. Έχουν ξαναγράψει και το Battle Hymns και το Kings of Metal. Τώρα κάνουν το Sign of the Hammer για να γιορτάσουν τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του συγκεκριμένου δίσκου. Κοίτα να δεις τώρα. Σίγουρα, γιατί το έχουν κάνει δύο φορές στο παρελθόν. Δεν είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζουν κάτι τέτοιο, άρα κάτι είδανε. Για να το κάνουν για μία ακόμα φορά. Ναι. Δεν μπορεί. Δηλαδή σε επίπεδο ανταπόκρισης, σε επίπεδο αποτελέσματος, σίγουρα κάτι είδανε. Γιατί να το κάνουν διαφορετικά, την έχουν την εμπειρία. Σωστά, ναι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω, αλλά ναι, έτσι όπως το θέτεις, ναι, κάτι έχει γίνει το οποίο το βλέπουν θετικό, ρε παιδί μου. Από την άλλη, ούτε εγώ μπορώ να το καταλάβω και κυρίως ξέρεις. Δηλαδή έχει να κάνει, ρε παιδί μου, δεν θέλω κανείς να πειράξει τα κομμάτια του soundtrack της εφηβείας μου, δηλαδή ναι, ούτε ναι. Ίδιοι οι Manowar. Ναι, 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 σωστά, σωστά. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η κίνηση μπορεί να φέρει καινούριους οπαδούς μέσα, δηλαδή με πιο φρέσκο ήχο, αν κάποιος άνθρωπος σε μικρότερη ηλικία ακούσει αυτό το album και πει πω έτσι παίζαν οι Manowar, ας πούμε, και κερδίσουμε οπαδούς, μακάρι να γίνει αυτό. Μακάρι, μακάρι, δηλαδή καλά κάνουν και το κάνουν, δικό τους είναι, έχουν κάθε δικαίωμα, προσωπικά. Δεν το απολαμβάνω, δεν μου αρέσει, δεν το ευχαριστιέμαι, δεν μου αρέσει, όχι. Μια από τα ίδια, μια από τα ίδια. Ακόμα οι Hailstorm ετοιμάζουν και αυτό το νέο τους άλμπουμ. Η Lizzy Hale μας λέει πως το ολοκλήρωσαν. Lizzy, περιοδεία με τους Skidrow, όχι μόνο λίγα show, Ευρώπη, Ελλάδα και μετά ό,τι θέλεις κάνε με τους Hailstorm, κορίτσι μου. Ό,τι κουστάρεις κάνε μετά. Αλλά αυτό με τους Skidrow κάτω, σε παρακαλώ. Και εσύ, ρε Γιάννη, τι έγινε τώρα εκεί στην Νορβηγία με το δισκάδικο? Με το Nezeblood πρώην Helvete. Ναι. Λοιπόν, εκεί έγινε ένα βραχυκύκλωμα στο υπόγειο, σε κάποιο, γιατί είναι δύο νομίζω τα level του υπόγειου. Εκεί και το δεύτερο. Υπόγειο είναι το γνωστό που πηγαίνουν όλοι οι μπλακμεταλλάδες και βγάζουν φωτογραφίες. Ναι, 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 ναι. Πρέπει, νομίζω έχει και ένα κάπως ημι υπόγειο, δεν ξέρω ακριβώς, ναι. Δεν έχω πάει. Αλλά έγινε ένα βραχυκύκλωμα σε κάποια μπρίζα, κάτι τέτοιο, άρπαξε φωτιά. Και καταστράφηκε σχεδόν όλο το μέρος εκεί που είχε δίσκους, όχι ευτυχώς πολλά metal και τέτοια, πιο πολύ είχε εναλλακτικό rock και κάποια πράγματα άλλα σε άλλο είδος μουσικής, τέλος πάντων, κοιμήλια. Παρόλα αυτά, ο πρώτος όροφος που είχε τα black metalάδικα και ό,τι αφορά εμάς, υπέστηκε αυτό ζημιές, είχε πολύ κάπνα, δεν καθαρίζονται εύκολα όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε είναι σε φάση ανακαίνησης και βγαίνουν τώρα σιγά σιγά νέα για το τι έχει διασωθεί και τι όχι. Μάλιστα. Ακόμα δεν ξέρουμε 100% τι έχει, θα δούμε. Μάλιστα. Πάντως κάποιες κακές γλώσσες μίλησαν για μεταχρονολογημένο κάρμα. Εντάξει, το σκέφτηκα και εγώ η αλήθεια είναι, αλλά οκ. Okay. Αν ήταν αντίπεινα, θα είχε ενδιαφέρον. Ναι, τώρα όμως που έγινε από βραχυκύκλωμα, εντάξει, κρίμα. Σωστό. Σωστό. Και μιας που μιλάμε για black metal, τώρα πάμε στον Hell Butcher, τον τραγουδιστή των θρυλικών Niflheim, ο οποίος μετά τη διάλυση των τελευταίων το 2022 και αφού τραγούδησε στο νέο δίσκο των Friends of Hell, δημιούργησε το προσωπικό του σχήμα, τους Hell Butcher, όπου σε full metal λογική, όχι πως περιμέναμε και τίποτα άλλο, μπλέκει το παρελθόν του με αναφορές στους Venom, τους Bathory, τους Iron Maiden, τους Exciter, τους Motorhead και τους Merciful Fate, δημιουργώντας ένα σαρωτικό πραγματικά άλμπουμ. The Sword of Wrath λοιπόν και πίσω για τις κυκλοφορίες της εβδομάδας. Αργότερα υποδεχόμαστε τους Καβίρ και πηγαίνουμε μια βόλτα μέχρι το στούντιο των Night Stalker. Εδώ λοιπόν στο TV World του Mardek και του Metal Hammer, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι,
Μπαίνουμε στο δεύτερο 30 λεπτό της σημερινής εκπομπής. Αυτός που είδαμε νωρίτερα ήταν ο Hell Butcher, ο πρώην frontman των Niflheim με το νέο του συγκρότημα, όπου κάνει κακό χαμό, πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά το απίλαυσα πάρα πολύ και το κομμάτι και την εικόνα αυτής της μπάντας όπως παρουσιάζεται. Και πάμε να δούμε τις κυκλοφορίες της εβδομάδας, ορισμένες μάλλον από τις κυκλοφορίες της εβδομάδας που έρχονται σε μερικές μέρες, την Παρασκευή. Ξεκινάμε με τους Duff και το The Deceivers. Τα είπαμε στο προηγούμενο TV War για τους Αμερικάνους Tech Death Metalers, οι οποίοι επιστρέφουν 14 χρόνια μετά το τελευταίο του studio album με μια πραγματικά εξαιρετική δουλειά, πολύ ψηλό το επίπεδο τόσο στο παίξιμο όσο και στο songwriting. Καλά θα κάνετε να το τσεκάρετε. Προχωράμε με τους Feuerwehrmänner, το γερμανικό αυτό συγκρότημα που κυκλοφορεί το νέο του άλμπουμ, λέγεται Warriors και είναι μια τρομοκρατικά επαιτειακή κυκλοφορία. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα νέο άλμπουμ, αλλά για τραγούδια τα οποία τα έχουν παρουσιάσει στο παρελθόν με διαφορετική μορφή. Τώρα φωνάζουν διάφορους φίλους τους να πούνε μαζί τα τραγούδια τους. Έχουν νομίζω και ένα μόνο καινούριο τραγούδι στο δίσκο αυτό. Γενικώς είναι ένα συγκρότημα το οποίο ξεκίνησε ως parody metal σχήμα, αλλά σιγά σιγά έχουν πάει σε αυτό το folk metal που είναι έτσι πολύ της μόδας την τελευταία εποχή. Ακούω κακές γλώσσες που λένε ότι και αυτό parody είναι, αλλά δεν τις αποδέχομαι. Δεν τις ενστερνίζομαι σε καμία περίπτωση. Το νέο άλμπουμ των Feuerwehrmänner λοιπόν κυκλοφορεί την Παρασκευή που έρχεται και πάμε τώρα σε αυτό το φοβερό extreme avant-garde black metal σχήμα τους Imperial Triumphant, οι οποίοι την Παρασκευή κυκλοφορούν ένα reissue του άλμπουμ τους Vile. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε αυτό το New Metal Christian σχήμα των τέλος 90s, αρχές Zeros, τους POD. Επιστρέφουν και αυτοί με νέο άλμπουμ που λέγεται Veritas, ενώ οι Will, μάλλον έχουμε δύο Will στη σκηνή. Οι μεν παίζουν ένα Doom Metal τύπου Solitude Eternus και είναι πάρα πολύ ωραίοι, οι άλλοι παίζουν ένα Progressive Metal. Αυτοί οι Progressivadas κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ που λέγεται Charismatic Leaders και είναι μια μπάντα που έχει ένα ενδιαφέρον αρκεί να είστε πολύ μέσα στο prog, και οι Νορβηγοί Goth Metalers, Goth Minister, κυκλοφορούν το Pandemonium 2, The Battle of the Underworlds, ένα συγκρότημα το οποίο έχει τους οπαδούς του, τους φίλους του και σίγουρα κάνει πολύ καλά αυτό που κάνει. Πάμε τώρα στην Annette Olson, την πρώην τραγουδίστρια των Nightwish, η οποία έχει έτοιμο το νέο της προσωπικό άλμπουμ. Αυτό λέγεται Rapture, ενώ οι Freedom Call, οι Γερμανοί Power Metalers, κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ υπό τον τίτλο Silver Romance. Πολύ ωραίο συγκρότημα. Έχουν πάθει λίγο Beastin' Black, νομίζω, οι Freedom Call στο νέο τους άλμπουμ. Ενώ ήταν έτσι στα πρώτα τους άλμπουμ πιο τυπική απέναντι στο γερμανικό power metal, έχουν τώρα αυτή την λίγο πιο pop και λίγο πιο γκρουβάτη κατεύθυνση που έχουν πολλά νέο power σχήματα. Τέλος, μια ενδιαφέρουσα κυκλοφορία είναι το Moribundis Grim, τον Necrophagia, τον Necrophagia που λέμε και στα ελληνικά, η οποία είναι ένα παλιό θρυλικό ιστορικό σχήμα του underground death metal. Ο frontman του, ο Killjoy, αποχώρησε από τον μάτιο του το κόσμο πριν μερικά χρόνια, αλλά διάφοροι φίλοι του πήραν τις τελευταίες του ηχογραφήσεις και τις περιποιήθηκαν ώστε να βγουν σε ένα άλμπουμ. Στην παρέα αυτή βλέπουμε και μέλη των Incantation, όπως και μέλη των Ιαπώνων Sai. Σίγουρα το πρόσεξαν πάρα πολύ το άλμπουμ. Πάμε τώρα να δούμε τους Feuerwehrmänner και πίσω για να πεταχτούμε μέχρι το στούντιο των Nightstalking εδώ πιο πάνω. Αυτά λοιπόν με τους Feuerwehrmänner και φεύγουμε τώρα από το ηρωικό μας πλατό για να πάμε εδώ πιο πάνω στο Manos Backline Studio, όπου οι Nightstalker ηχογραφούν το νέο τους άλμπουμ και πεταχτήκαμε να συναντήσουμε τα παιδιά να δούμε σε τι φάση των ηχογραφήσεων βρίσκονται. Για να δούμε τι έγινε εκεί. Στο TV World του MAD και του Metal Hammer, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο Manos Backline Studio, όπου οι Nightstalker ηχογραφούν το νέο τους άλμπουμ, οπότε ήρθαμε να μιλήσουμε με τα παιδιά, να δούμε σε ποια φάση της δημιουργίας βρίσκονται. Για πάμε προς τα μέσα σιγά σιγά. Αργύρι μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Εδώ, καλά, εσύ? Καλά, καλά, ρε φίλε. Έχουν περάσει 5 χρόνια από το προηγούμενο άλμπουμ. Πώς είναι, σου λείψε καθόλου αυτή η φάση διαδικασίας? Ξέρεις τι γίνεται, όταν είσαι μέσα στη φάση, σου λείπουν τα live. Και όταν είσαι στα live, σου λείπει λίγο αυτό. Γιατί όσο και να είναι, είναι σαν να κενάς κάτι από το τίποτα. Βγάζεις κάτι από το τίποτα και έχει ενδιαφέρον πώς θα το στήσεις όλο αυτό. Πού πάει το νέο υλικό λοιπόν, ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχεις? Είναι πιο, πώς να σου το πω, στη μούρη, δεν είναι τόσο ψυχεδελικό, είναι πιο rock, ας πούμε.
Έτσι, τι είχε στο μυαλό σου, τι ιστορίες θα πεις αυτή τη φορά, ρε παιδί μου, ποια ήταν η έμπνευση, από πού σου ήρθαν οι ιδέες? Α, τώρα ήταν μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια έχουν γίνει πολλά, ξέρω εγώ. Ιστορίες είναι θάνατος, προδοσία, αναγέννηση, είναι. Γιατί ήταν έντονα αυτά τα 5 χρόνια. Τώρα δεν ξέρω αν επιτρέπετε, αλλά έχεις να μας δώσει κανένα τίτλο, δεν σου λέω του άλμπουμ, έτσι γενικώς, κανένα τραγούδι, κανένα κάτι, θα μπορούσες? Όχι του άλμπουμ, νομίζω ότι δεν κάνει αυτό. Εκτός αν κάνει, δεν ξέρω. Το πρώτο κομμάτι λέγεται Dust. Ναι. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Σκόνη εδώ. Ξεσφωνίζουμε. Πότε θα περιμένουμε το δίσκο, πότε με το καλό θα είναι έτοιμος? Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα βγει. Τώρα είμαστε, θα αρχίσουμε τη μίξη. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, θα περάσει κάποιος καιρός και πιστεύω εκεί τέλος Σεπτεμβρίου θα είναι έξω. Μετά από 30 χρόνια Night Stalker και Βάλε, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Κοίτα, που δεν έχουμε πεθάνει ακόμα, κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτόν τον πλανήτη. Οπότε εμείς περνάμε τώρα, περνάμε πιο ωραία από ό,τι πέρναγα πιο πριν, σίγουρα. Απλώς είναι ένα ταξίδι αυτό. Είναι ένα... Έτσι το έχω δει. Πότε θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι? Πιστεύω μέσα στον Ιούνιο θα βγει το πρώτο σίγκλ. Οκ, ανυπομονούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αργύρη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Τι έγινε ρε Τόλη, τη χάσαμε την κούπα? Τη χάσαμε, γαμώτο μου. Τι πράγμα ρε παιδί μου. Κοίτα, αυτό το World Cup εγώ το θυμάμαι να το παίζω σε οριζόντιο. Οριζόντιο. Ναι, ήταν μια εποχή. Πολύ δεκάρικο, φίλε, στα φωτοπαιχνία. Άστα να πάνε. Τα θυμάσαι τα συστήματα που κατέβαινε? Τώρα μπορείς να το δείξεις λίγο πώς ήταν. Βάλε δεκάρικα. Λοιπόν, παίζαμε τότε Φίνικα, παίζαμε Pac-Man. Στο Tetris ήδη είχαμε αποσυρθεί. Πάτη, η μαγική. Να τους, μπράβο. Καλά περνάτε εδώ, ε. Πλάκα έχει, ναι. Για πες για τον νέο Night Stalker, πώς πάει? Όλα καλά μέχρι στιγμής. Εντάξει, τώρα κοντεύουμε στο mix, τελειώσαμε τα recordings. Mm-hmm. Και όλα δείχνουν καλά. Ποιο είναι το κλίμα άραγε στους Night Stalker την ώρα που γράφουν ένα κομμάτι, δηλαδή? Μάλλον είναι καμιά φορά μεταξύ σας, εγώ δεν νομίζω ότι. Εντάξει, καμιά μανουρίτσα θα γίνει πάντα. Και ποιος κερδίζει? Δεν παίζει εκεί πέρα τώρα, ξέρεις. Μπορεί να παίξει πλειοψηφία, μπορεί και να μην παίξει. Είναι όλα ανοιχτά. Mm-hmm. Δεν μας ενδιαφέρει και ιδιαίτερα μόνο. Τέλεια. Δεν έχω πάρει ακόμα τίτλους. Μόνο ο Αργύρης μου είπε στο πρώτο κομμάτι λένε Dust. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχω καμία άλλη πληροφορία. Ούτε και εμείς ξέρουμε. θα μας ενημερώσει ο Αργύρης. Μάλιστα. Οκ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τολή. Να μην σε απασχολώ εδώ πέρα στο πρωτάθλημα. Τι να πω, με την νίκη και όλα καλά. Να είσαι καλά. Δίνω, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είναι τα πράγματα? Σούπερ. Το Great Hallucination έκλεισε τον κύκλο του. Μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώθηκε σιγά σιγά? Ή έχουν μείνει πράγματα, υποχρεώσεις, συναυλίες, οτιδήποτε μέχρι να ολοκληρωθεί? Εννοείς σε κάθε μας live παίζουμε από... Εννοώ αν θα βγείτε, θα παίξετε μέχρι να βγει ο καινούργιος δίσκος ή τελειώσατε ή θα περιμένουμε την κυκλοφορία του νέου δίσκου. Έχουμε κάποια live τα οποία έρχονται τώρα, τα οποία είναι εκτός Ελλάδος. Και αναμένουμε σιγά σιγά θα βγάλουμε ένα single. Και το Σεπτέμβριο, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, θα ακούσουμε όλοι αυτό που έχουμε φτιάξει, να δούμε τι και πώς. Πάντως, εγώ έχω την αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι Night Stalker είναι πιο πολύ μια live μπάντα παρά μια studio μπάντα, ρε παιδί μου, ότι εκεί πάνω πραγματικά βρίσκει μπάντα τον εαυτό της. Εννοείται. Ναι. Όταν για μένα το live experience Night Stalker έχει διαφορά από το, αυτό που θα ακούσεις μόνος σου, στο καθιστικό σου, στο τέτοιο. Γράφετε καθόλου, αν είστε on the road ή όχι? Μουσική, αν συνθέτουμε, δεν έχει κάτσει τώρα. Μπορεί να έρθει κάποια νου μια ιδέα, ένα riff, ένα κάτι, ας πούμε, εκεί που θα τζαμάρουμε σε ένα soundcheck και το κρατάμε, αλλά δεν έχει κάτσει να συνθέσουμε, να πεις ότι είμαστε τόσο busy με όλο αυτό το τρέξιμο που γίνεται, στις εξαιστήσεις, οδήγα, κάνει, ράνεται. Οπότε δεν είναι χρόνος για σύνδεση. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ντίνο. Κάθε επιτυχία. Να είσαι καλά. Ανδρέα, τι κάνεις, καλησπέρα. Γεια σου, Φράγκο, καλησπέρα. Τι ήταν, γιατί τι συνέβη τα τελευταία 5 χρόνια από την κυκλοφορία του Great Hallucination και μετά που σας έφερε εδώ? Ήταν μια πενταετία περίεργη, με εγκλεισμό COVID, με διάφορα πράγματα που συνέβησαν εδώ σε προσωπικό επίπεδο στην πάντα.
Αυτό φαντάζομαι. Κάτι τέτοιο μπορεί να βοήθησε και να μας πήγε έτσι λίγο πιο νοσταλγικά. Υπάρχει κάτι το οποίο σας λείπει από εκείνη την εποχή και θέλετε να το επισκεφτείτε και πάλι? Ήταν πιο ωραία τότε τα πράγματα? Ο Αργύρης μου λέγει νωρίτερα ότι τώρα είναι πιο καλά από ό,τι ήταν τότε. Θα συμφωνήσω με τον Αργύρη, αλλά αυτό που μας λείπει είναι τα νιάτα μας. πραγματικά. Ναι, η νοσταλγία είναι ανίκητη. Αυτό είναι το μότο των ημερών. Βέβαια. Για πες, γιατί Μάνος Backline Studio? Είχαμε κάνει το βίντεο κλιπ εδώ με τους Φάντρακαρ, είχαμε δει το χώρο, είχαμε δει τα μηχανήματα. Μιλήσαμε και με τα παιδιά εδώ πέρα, το Στάμο, και είπαμε να έρθουμε εδώ αυτή τη φορά. Πάντως είχα μια σχετική κουβέντα με έναν αδελφό σου μουσικό για την κουβέντα με τα παλιά αναλογικά όργανα κτλ. Και μου έλεγε πως το σημαντικό είναι να ξέρει να παίζει ο μουσικός, γιατί με τα ψηφιακά μπορούσε να κλέψει πολύ εύκολα. Αυτό ισχύει, η αλήθεια είναι. Ισχύει. Γιατί στον ψηφιακό κόσμο και τίποτα να μην ξέρει, θα σε φτιάξουν. Όχι, είναι πολύ σωστό αυτό που λέει. Πρέπει να ξέρει να παίζει πρώτα. Ωραία. Λοιπόν, περιμένουμε με ανυπομονησία το νέο υλικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου, Αντρέα. Και θα τα πούμε διεξοδικά όταν θα έχουμε το δίσκο στα χέρια μας. Εντάξει, να είσαι καλά. This is Tom Andra from Sodom. This is Andy Darius from Halloween. Hello, I'm Dauber. And I'm Cammy, and we're with Oceans of Slumber, and you're watching TV War on Mad TV. Flan Gimel, οι Γάλλοι Άλσεστε, έχουν νέο άλμπουμ που λέγεται Le Sens de l'Horreur, το οποίο κυκλοφορεί αυτήν την εποχή από τα πρώτα σχήματα του post-black metal. Οι Γάλλοι σίγουρα έχουν το κοινό τους και πάμε να δούμε τις επαιτίους των ημερών. Τι έγινε δηλαδή στον κόσμο του heavy metal 27, 28 και 29 του Απρίλη μέσα στα χρόνια. Ξεκινάμε από την 27η του Απρίλη, όπου ήταν το 1979, όταν ο Ozzy Osbourne απολύθηκε οριστικά σχεδόν από τους Black Sabbath, για να πάρουν λίγο καιρό αργότερα τον Ronnie Dio να βγάλουν το Heaven and Hell και να μπουν σε νέες περιπέτειες. Η αλήθεια είναι πως ο Ozzy είχε αποχωρήσει από το συγκρότημα και λίγο πριν την κυκλοφορία του τελευταίου τους άλμπουμ, του Never Say Die, αλλά τότε επέστρεψε, κάνανε μαζί το άλμπουμ αυτό και αποχώρησε οριστικά από το σχήμα. Το οριστικά βέβαια είναι μια σχετική έννοια. Στα μέσα των 90s θα είχαμε την επανένωση του κλασικού line-up των Black Sabbath, θα είχαμε το Reunion Live Album και στη συνέχεια θα κυκλοφορούσαν το άλμπουμ 13. Ακόμα ήταν 27 του Απρίλη του 1993, όταν ο frontman των Motley Crue, ο Vince Neil, κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, το Exposed. Ήταν μια εποχή όπου ο Vince Neil είχε αποχωρήσει από το συγκρότημα. Οι Motley Crue πορεύονταν με νέο τραγουδιστή, τον John Corabi, και λίγο πιο εναλλακτικό ήχο. Μπορεί το άλμπουμ αυτό μετά από τόσα χρόνια να αρέσει σε κάποιους οπαδούς, αλλά η αλήθεια είναι πως οι Motley φάνηκε πως χρειάζονται τον Vince Neil πίσω, γι' αυτό άλλωστε όλη αυτή η ιστορία με τον Corabi δεν πήγε πολύ καλά και λίγο καιρό αργότερα έκαναν το reunion τους. Παρ' όλα αυτά, το άλμπουμ του Vince Neil, αυτό το Exposed με τον Steve Stevens στις κιθάρες, είναι πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Είναι ίσως αυτό που θα έπρεπε να βγάλουν οι Motley Crue αν δεν υπήρξε το χάσμα εκείνη την εποχή. 27 του Απρίλη του 2000, Γιάννη, οι Mortal έβγαλαν το Damned in Black. Καλό ήταν αυτό? Ήταν πάρα πολύ ωραίο, ναι. Ήταν διαφορετικό από το The Heart of Winter που ήταν έτσι λίγο πιο επικό, με πολλά πλήκτρα, πιο επιθετικό, πιο θρασομπλάκ ας πούμε. Πάρα πολύ ωραίο. 28 του Απρίλη τώρα του 1972 κυκλοφορεί ένα από τα πλέον ιστορικά, θρυλικά, μυθικά άλμπουμ της ιστορίας του hard rock, progressive rock, folk rock, δεν ξέρω όπως θέλετε πείτε το. Είναι το Argus των Wishbone Ash, ένα πραγματικό έπος αυτής της μουσικής. Από τα αγαπημένα άλμπουμ του Steve Harris φυσικά, των Iron Maiden, όπου δεν πήρε μόνο τον ήχο που έχουν οι διπλές κιθάρες των Wishbone Ash που κελαϊδούν. Ορισμένες φορές μπορεί να ακούμε και κάποια ολόκληρα μέρη τα οποία υπάρχουν στο Argus μέσα στα τραγούδια των Iron Maiden, και καλά κάνει, ποτέ δεν το έκρυψε. Ήταν 28 του Απρίλη του 1997 όταν οι Stratovarius κυκλοφορούσαν το άλμπουμ Visions. Στο προηγούμενο TV War είχαμε την επέτειο του Elements, τώρα έχουμε την επέτειο του Visions, χαμός τότε με τους Stratovarius, και έχω την αίσθηση πως αυτό ήταν και το πιο εμπορικό τους άλμπουμ, με τραγούδια όπως το Kiss of Judas και όλα αυτά. Ήταν ο δίσκος μάλιστα που τους είχε φέρει και στην Ελλάδα για μία ακόμα φορά, όπου και ηχογράφησαν τότε ένα μέρος του live album τους, του Visions of Europe. Τη θυμάσαι, Γιάννη, αυτή την εποχή σου εκεί τότε, Σεπτέμβριο του 97 ήτανε? Τη θυμάμαι την εποχή, δεν ήμουν εκεί όμως. Okay. Ακόμα ήταν 28 του Απρίλη του 1998 αυτή τη φορά, ένα χρόνο μετά, όπου οι Blind Guardian κυκλοφόρησαν το Nightfall in Middle-Earth. Γιάννη, ναι, βεβαίως. Μετά από εγώ και παρεξηγηθούμε τώρα. Το αγαπήσαμε, ωραίο, φανταστικό, μέχρι ένα σημείο, μετά λίγο κουράζει, λιγάκι κουράζει. Okay. Προχωράμε, ήταν 28 του Απρίλη του 2009,
όταν η Heaven and Hell κυκλοφόρησαν το album The Devil You Know. Η Heaven and Hell ήταν, όπως πολύ καλά ξέρετε, οι τρεις ήταν οι Black Sabbath της Mob Rules εποχή, δηλαδή ο Iommi, ο Butler, ο Apice και ο Ronnie James Dio στα φωνητικά. Λέγαμε νωρίτερα ότι στο 1979 ο Ozzy Osbourne απολύθηκε από τους Black Sabbath, θα τα έφερνε έτσι η μοίρα, ώστε τελικά τα δικαιώματα του ονόματος Black Sabbath θα κατέληγαν στην οικογένεια του Ozzy Osbourne και τη σύζυγου του, και έτσι ο Iommi, ο Dio και τα άλλα παιδιά δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το όνομα Black Sabbath στον δίσκο που έκαναν μαζί. Μικρή σημασία έχει αυτό, βγήκαν ως Heaven and Hell, ήταν πάρα πολύ ωραίο το άλμπουμ αυτό. Πάμε τώρα στην 29η του Απρίλιο, όπου οι Wasp κυκλοφόρησαν το άλμπουμ Kill Fuck Die. Ήταν 29 Απρίλιο του 1997 ήταν το άλμπουμ, στο οποίο επέστρεψε ο σπουδαίος Chris Holmes στις κιθάρες, αλλά το συγκρότημα θυμίζει λίγο πιο industrial εκείνη την εποχή και δεν πήγε το πείραμα, δεν τράβηξε ούτε συνεργασία με τον Holmes, ούτε αυτός ο ήχος, οπότε επιστρέψαμε εκεί που είχαμε αφήσει τους Wasp στην προηγούμενη τους κυκλοφορία. Ενώ το 2008, στις 29 του Απρίλιο, οι Testament επιστρέφουν με το αρχικό τους line-up και το φοβερό εκείνο άλμπουμ The Formation of Damnation. Πάμε να δούμε τους Heaven and Hell, τους Black Sabbath, δηλαδή με τον Dio στα φωνητικά και το φοβερό εκείνο Bible Black, και πίσω για να υποδεχτούμε τον Therthonax τον Καβίρ. Το Seventh Son of a Seventh Son. Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Bring the World on Iron Maiden. Άκουσα System of a Down. Δεν θυμάμαι, παιδιά, ποιον. Iron Maiden, Number of the Beast. Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Kiss, I Was Made for Loving You. Ένα single του SNTM που ανακάλυψα στα σύντητα αδελφού μου. Nirvana, Nevermind. SNM, Metallica. Motorhead, Overkill. Appetite for Destruction, Guns N' Roses. Ή το Trash ή το Appetite for Destruction. Trash, Alice Cooper. Except Restless and Wild on one side and Judas Priest screaming for vengeance on the other side. Ozzy, Back on the Moon. Εδώ στο TV World Madness και του Metal Hammer, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στο τρίτο μέρος της απόψινής εκπομπής και όπως είπαμε στον πρόλογο, με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε τους Καβίρ, οι οποίοι πριν από μερικές μέρες κυκλοφόρησαν το νέο ένατο άλμπουμ της καριέρας τους με τίτλο Κιδημός. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το άλμπουμ, τι ακριβώς γίνεται στην τωρινή φάση του συγκροτήματος, θα μας πει ο main man της μπάντας, ο Therthonax και ο drummer ο Άγης. Καλησπέρα κύριοι, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, μεγάλη μου χαρά που είστε εδώ. Θα μου επιτρέψει, Άγη, να ξεκινήσω από τον Therthonax. Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Οι παλιοί να ανοίγουν δρόμο στους καινούριους. Θέλω καταρχάς να πιστεύω ότι όλα είναι καλά με την υγεία σου. Ξέρω ότι αντιμετώπισες ένα πρόβλημα πριν από κάποια χρόνια, αλλά σε βλέπω πίσω ακμαίο, ακμαιότατο και δημιουργικότατο. Όλα καλά? Ναι, προσπαθώ να επιστρέψω όπως τα πράγματα ήταν πριν από την καραντίνα και ήταν λίγο δύσκολο, αλλά η επιστροφή άρχισε να γίνεται. Νέο άλμπουμ για το συγκρότημα, ένα το άλμπουμ μετά από 30 σχεδόν χρόνια πορείας. Ο δίσκος λέγεται Κιδημός. Το λέγαμε και νωρίτερα πριν καθίσουμε εδώ, ότι με κάθε νέα κυκλοφορία των Καβίρ αναγκαζόμαστε εμείς σαν ακροατές να ψάξουμε πράγματα, να μάθουμε νέες λέξεις, να εμπλουτίσουμε γενικότερα τις γνώσεις μας. Και το λεξιλόγιο. Και το λεξιλόγιο μας. Πράγμα το οποίο πραγματικά είναι εξαιρετικό. Διάβασα λοιπόν και έμαθα ότι Κιδημός είναι ο θόρυβος της μάχης, ο οποίος στη συνέχεια έγινε και δαίμονας. Μπράβο. Που σαν μορφή υπάρχει πάνω στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ναι. Για πες μου λοιπόν, πώς το σκέφτηκες, ποιες ήταν οι πρώτες σκέψεις όταν ξεκίνησες να δημιουργείς αυτό το άλμπουμ? Λοιπόν, εγώ πρώτα έφτιαξα το κόνσεπτ του άλμπουμ, δηλαδή ξεκινήσαμε με τη Ρεσία κλπ. Και μετά, αφού τελείωσα το άλμπουμ, σκέφτηκα ποιος θα είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Και τα έβαλα όλα κάτω και σκεφτήκαμε μαζί με διάφορα, με το Μάνθο το φίλο μου, ότι το Κιδημός θα ήταν το κατάλληλο όνομα. Αυτό προσπαθείτε να περιγράψετε, αυτή είναι η έννοια την οποία προσπαθείτε να βγάλετε προς τα έξω. Αυτό ακριβώς. Και σίγουρα σε αυτό βοηθάει το νέο, ένα από τα νέα μέλη της μπάντας, ο Άγης Ήλαος, όπου εντάξει, άλλο όπλο είναι το πολυβόλο, δεν το είχαμε στις αρχές μάχες, αλλά το έχουμε στον νέο δίσκο. Αγισίλα, πώς είναι τα πράγματα με τους Καβίρ? Συγγνώμη μάλλον. Να πω ότι Αγισίλα είναι ένα πολύ νέο παιδί, 18 μόλις ετών, εξαιρετικό σε αυτό που κάνει. Ακούστε το δίσκο και θα καταλάβετε. Για πες λοιπόν, Άγη, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Πολύ όμορφα και θερμά γενικότερα, γιατί μετά την περιπέτεια που είχε ο Πάνος με την υγεία του, ήταν δύσκολο να φτάσουμε την πάντα εδώ που τη φτάσαμε τώρα, έχοντας μια νέα κυκλοφορία, την ένατη κυκλοφορία στα χέρια μας, ολοκληρωμένη, με το βινίλιο τώρα στα χέρια μας, δηλαδή τα έχουμε παραλάβει όλα. Ήταν πολύ δύσκολη η όλη μετάβαση,
καθώς ήταν ένα σοβαρό ζήτημα υγείας αυτό, αλλά εντάξει, τα πράγματα είναι ωραία τώρα πλέον και μπορούμε να βγούμε να το παρουσιάσουμε αυτό το πράγμα live. Mm-hmm. Και φυσικά είναι όμορφο αυτό γιατί βλέπεις την εξέλιξη μέσα αυτό. Ναι, για αυτή την εξέλιξη λίγο θέλω να μου πει ο Πάνος. Ήταν μια απόφαση συνειδητή το να πάτε σε αυτό το πολεμικό, το βαρβαρικό black metal σε αυτό το δίσκο. Νομίζω ότι οι μελωδίες είναι λίγο λιγότερες από τα στοιχεία, τα ελληνικά που λέμε, ίσως είναι όχι τόσο έντονα, δεν λέω πως δεν υπάρχουν. Ναι, εννοείται, αφού είναι μια μάχη. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ η σειρά, φαντάζομαι δεν είναι τυχαία, σίγουρα δεν είναι τυχαία, στο άλμπουμ που ξεκινά με τις προφητείες του Τηρεσία. Στη συνέχεια έχουμε τις μάχες των θεών, έχουμε γιγαντομαχία και ανταυρομαχία, μετά έχουμε την τριλογία του Αχιλλέα και μετά μιλάμε για κάποιους ξεχωριστούς ήρωες μέχρι να φτάσουμε στο grand finale του δίσκου. Για πες μου τώρα την έρευνα που έκανες αυτή τη φορά, πόσο πολύ βούτυξες μέσα στην μυθολογία και την ιστορία. Είναι για σένα ένας τρόπος ζωής έτσι κι αλλιώς αυτός? Όχι, πολλά πράγματα τα ήξερα, πολλά πράγματα δεν τα ήξερα. Αλλά μας πήγαν έτσι τα πράγματα. Δηλαδή αρχίζει ο Τηρεσίας σαν να δίνει τους χρησμούς του για τα κακά που θα επέρθουνε. Και αρχίζουμε από θεομαχίες, πάμε στις ιερομαχίες και φτάνουμε στον Εχετλέο που ήταν με τους Πέρσες, ο ήρωας των Αθηνών. Στη μάχη του Μαραθώνα. Ναι, βέβαια. Και στο τελευταίο κομμάτι είναι το Επίκουρου, είναι το πόλεμος πατήρ πάντων. Και αυτό δεν σημαίνει ότι ο πόλεμος απαραίτητα είναι με όπλα. Μιλάει για τις μάχες τις καθημερινές που δίνουμε σε όλα τα επίπεδα. Αυτό ακριβώς. Και νομίζω πως είναι από τα πιο διαχρονικές έννοιες που μπορούν να υπάρξουν. Αυτό. Ναι. Γιατί αυτό μπορεί να το έχει πει 3.000 χρόνια πριν και ακόμα ισχύει και θα ισχύει για πάντα. Θέλω να μου πεις εσύ, Αγισηλέ, πώς αντιμετώπισες καταρχάς την διαδικασία της δημιουργίας του δίσκου και πιο σημαντικό ακόμα, μάλλον για μένα, θέλω να μου πεις πώς νιώθεις που είσαι μέλος μιας τόσο ιστορικής μπάντας της ελληνικής σκηνής, της παγκόσμιας σκηνής, θα πω, ενός συγκροτήματος που είχε ξεκινήσει πολύ πριν γεννηθείς. Ναι, σίγουρα. Έχουμε κάποια διαφορά με τα παιδιά. Τυχαίνει να είμαι ο μικρότερος μες στην μπάντα, αλλά αυτό είναι μεγάλο σχολείο για εμένα, γιατί βλέπω και μαθαίνω από τους πρωτεργάτες και τους πρωτομάστερες του ήχου. Έτσι, καθώς οι καφίνα ανοίγουν 30 χρόνια, συγγνώμη τώρα πλέον. Δυνατά, ωραία. Μόνο ανοιχτούς ορίζοντες βλέπω. Δηλαδή, ναι, και όλη η διαδικασία για το δίσκο πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή και ηχογραφήσεις, όλα. Πάνω, μετά από 30 τόσα χρόνια καβίρ, πώς τη βλέπεις την πορεία εξέλιξης της μπάντας έτσι μέσα στα χρόνια? Πιστεύεις ότι θα μπορούσαν να έχουν γίνει κάποια πράγματα τα οποία θα είχαν την μπάντα σε μια έτσι μεγαλύτερη δημοτικότητα, ή από την άλλη θα μπορούσαν να έχουν συμβεί πράγματα τα οποία θα την είχαν τελειώσει την μπάντα? Έχω ζήσει πάρα πολύ καλά και δεν θα μπορούσα να σκεφτώ η ζωή μου διαφορετικά. Οπότε θα μπορούσαν να είχαν γίνει άλλα πράγματα, όντως. Το έχω πει και στο Hammer ότι είχαμε το 94 από την Κακόφωνος την πρόταση να πάμε με Credit of Faith και την Borg την πρώτη περιοδία. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό καθώς ήμουν φαντάρος. Είχαμε και άλλες προτάσεις. Εγώ επέλεξα να είμαι λίγο πιο underground. Δεν το έχω μετανιώσει. Μια χαρά έχω περάσει. Ωραία, ωραία. Είναι δύο συγκεκριμένα τραγούδια μέσα στο δίσκο για το οποίο θέλω να μου πεις έτσι δύο κουβέντες. Στην τριλογία του Αχιλλέα με τους Μυρμιδόνες και τη μάχη του Αχιλλέα με τον Έκτορα. Εκεί πέρα γίνεται χαμός, δηλαδή τα μπλαστίδια παίρνουν φωτιά και γενικότερα ναι, είναι κομμάτια πολύ επιθετικά, όπως μάλλον πρέπει να είναι. Στη συνέχεια όμως στην κηδεία του Αχιλλέα έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό feeling, έχουμε καθαρά φωνητικά και ένα κομμάτι σε πιο αργούς ρυθμούς, τουλάχιστον στην αρχή του. Όπως και το τελευταίο κομμάτι του δίσκου με τη Σοφία του Επίκουρου. Μίλησε μου λίγο για αυτά τα δύο τραγούδια. Εγώ εδώ να πω ότι πήραμε έναν θεατρικό τενόρο, ο οποίος είναι ο Ηλίας ο φίλος μας, ο οποίος έκανε εκπληκτική δουλειά και μας βοήθησε πάρα πολύ στο να αποδώσει πραγματικά όπως ήταν, γιατί είναι στίχη από την Ιλιάδα και από τον Επίκουρο και νομίζω το κατάφερε όπως θα έπρεπε, όπως είναι.
Παναγιώτη, τώρα αυτή την εβδομάδα, μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη Τετάρτη, μεγάλη Πέμπτη, έχουμε το φεστιβάλ σου. Μίλησε μου γι' αυτό. Ναι, φυσικά. Είναι το τρίτο φεστιβάλ, το Under the Pagan Moon. Είμαστε πολύ περήφανοι που τα καταφέραμε τρίτη φορά να το κάνουμε. Αυτό είναι φεστιβάλ δικό σου. Δικό μου, ναι. Ναι. Δεν της μπάντας. Της μπάντας, ναι. Της μπάντας και το κάνουμε πάντα με φίλους, φιλικές μπάντες. Και ο κόσμος να έρχεται να διασκεδάσει, να πιει μαζί μας, να μας γνωρίσει, να γουστάρει γενικότερα. Πού θα γίνει φέτος το φεστιβάλ αυτό και ποιες μπάντες εμφανίζονται? Φέτος θα γίνει στο Κύταρο και έχουμε τους Ancient από Νορβηγία. Έχουμε, εμείς θα παρουσιάσουμε το νέο δίσκο την πρώτη μέρα. Μετά έχουμε τους Sad, που βγάλαν και αυτοί καινούργιο άλμπουμ. Και Black Monolith, οι οποίοι είναι ένα dark synth. Τη δεύτερη μέρα θα παίξουμε headline set και έχουμε μετά τους Vartgren από Σερβία. Έχουμε τους Melan Cellas και έχουμε και τους Εφροσύνη. Φοβερή. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το φεστιβάλ σαν έννοια, σαν concept, μπορεί να μεγαλώσει πάρα πολύ. Μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα κάτω από τον τίτλο Under Pagan Moon. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεσαι βέβαια εσύ, γιατί μου είπες νωρίτερα ότι φωνάζουμε τους φίλους μας και παίζουμε. Δηλαδή αυτή είναι η οπτική σου πάνω σε αυτό, είναι ένα πράγμα έτσι κλειστό και μικρό, οικογενειακό, ή σκέφτεσαι να το μεγαλώσεις? Θα μπορούσε να γίνει κάτι πολύ μεγάλο όντως. Και θα μπορούσα να πω εδώ, π.χ. ας πούμε ένα παράδειγμα, θα μπορούσαμε να το κάνουμε στον Όλυμπο και να φωνάζουμε μεγαλύτερες μπάντες. Αλλά λόγω ότι εδώ πέρα έχουμε σκυλάδικα και οτιδήποτε, πρέπει να βάλουμε τα λεφτά από την τσέπη μας. Δεν υπάρχει επιχορήγηση. Σε άλλες χώρες υπάρχει επιχορήγηση. Π.χ. η Ρουμανία, Φιλανδία, οπουδήποτε, θα μπορούσε να το κάνουν στο με δικό τους Όλυμπο. Με τη βοήθεια του Υπουργείου Πολιτισμού. Βέβαια. Ναι. Ενώ εδώ δυστυχώς όχι. Οπότε μέχρι να γίνει αυτό θα το κάνουμε με τους φίλους μας. Το βίντεο είναι για τον Εχετλέο. Εχετλέος. Τι έχουμε να θυμόμαστε από το βίντεο αυτό, Αγίσλε? Έχουμε να θυμούμαστε ένα απόγευμα στην Ηλιούπολη με πολύ γέλιο και πολύ συνέστημα ταυτόχρονα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Είναι, δηλαδή, μες στην πάντα τα πράγματα που έχω να θυμάμαι σίγουρα είναι ότι γίνεται η δουλειά με σοβαρότητα, όμορφα και ωραία, όπως και ακούτε. Αλλά πίσω από όλο αυτό υπάρχει μια προϊστορία που την ξέρουμε μόνο εμείς, που είμαστε inside σε αυτό. Και ναι, όμορφη εμπειρία. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι. Σε βάζει αρκετά μέσα στο δίσκο, δηλαδή έχει στοιχεία απ' όλα και ξέρεις, τα στοιχεία με τις πιο γρήγορες ταχύτητες, blast beat και αυτά, αλλά και λίγο πιο μελωδικά στοιχεία, με mid-tempo, riff μέσα. Όμορφη εμπειρία. Ωραία. Όμορφη εμπειρία. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πολύ καλά. Ραντεβού, πες το. Σας περιμένουμε όλοι στο Κύταρο, 1 και 2 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί. Λοιπόν, πάμε. Βλέπουμε το κλιπ για τον Εχετλέο και εδώ είμαστε στο TV World Mad και το Metal Hammer φυσικά. Visions from the underground. Αυτά λοιπόν με τους Καβίρ και τον Θερφόναξ. Πάντα έχουν ενδιαφέρον τα όσα μας λέει ο αρχηγός του ελληνικού συγκροτήματος και πάμε να δούμε τώρα το σημερινό Visions from the Underground, όπου θα συναντήσουμε ένα συγκρότημα το οποίο είναι αρκετά γνωστό στο χώρο του true metal, του κλασικού heavy metal τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα σχήμα που έρχεται από την Πολωνία, λέγονται Crystal Viper και σε μερικές εβδομάδες κυκλοφορούν το νέο τους άλμπουμ, το ένατο πρέπει να είναι της συνολικής του δισκογραφίας, υπό τον γενικότερο τίτλο The Silver Key. Η Crystal Viper είναι το συγκρότημα της Μάρτα Γκάμπριελ, η οποία ξεκίνησε τραγουδώντας, στη συνέχεια έπιασε και τις κιθάρες, τώρα παίζει και τον μπάσο στο σχήμα της. Νομίζω πως είναι ιδιαίτερα αγαπητή στο χώρο του underground και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακολουθούν πιστά τα άλμπουμ που κάνει το σχήμα. Πάμε να τους δούμε στο νέο τους κλιπ και πίσω για το απόψινό Grand Finale. Crystal Viper λοιπόν στο απόψινό Visions from the Underground και πάμε για το Grand Finale. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα, που είστε μαζί μας όλα αυτά τα χρόνια. Την επόμενη εβδομάδα είναι Κυριακή του Πάσχα, οπότε δεν έχουμε TV War,
όσοι μπορείτε, προσπαθήστε λίγο να ξεκουραστείτε, λίγο να πάρετε μια ανάσα, λίγο να βρεθείτε με τους ανθρώπους που αγαπάτε και εμείς θα τα ξαναπούμε από εδώ, από το στούντιό μας, την παραπάνω Κυριακή. Το φινάλε γράφουν οι World Runas, το νέο του σίγγλ, το Χέρταν. Γεια σας, καλό βράδυ, να είστε όλοι πάρα μα πάρα πολύ καλά. Τα φιλιά μας.